remake, not sequel, motherfucker. Καλημέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη pop για τις δύσκολες ώρες. Το podcast του One Man για την pop κουλτούρα. Εγώ είμαι ο συναγριφέα. Εσύ ποιος είσαι? Ο Hot D. Συγγνώμη. Ο Θοδόρη. Αυτό θα το κρίνεις εσύ. Θα το κρίνουμε εμείς. Θα το κρίνει η ιστορία. Λοιπόν, ο Θοδόρης Δημητρόπουλος. Τίποτα. Απλά δανειζόμουν τον τρόπο που γράφει το ακρονίμιο και ο τρόπο που γράφει ο George Martin τη σειρά ήταν Hot D. Hot D. House of the Dragon. Λοιπόν, πού το βλέπετε το House of the Dragon? Στο Vodafone TV. Στο Vodafone TV θα βρείτε έναν μεγάλο κατάλογο από βραβευμένες σειρές, μεγάλα blockbuster, καθηλωτικά ντοκιμαντέρ και μπορείτε να τα απολαύσετε όλα όποτε θέλετε, αλλά και όπου θέλετε. Δηλαδή, όπου και αν βρίσκεστε, από όποια συσκευή θέλετε. Και τώρα με την προσθήκη του Disney Plus, το Vodafone TV αποτελεί πλέον την πλουσιότερη και ποιοτικότερη πλατφόρμα ψυχαγωγίας. Και το House of the Dragon, ή αλλιώς Hot D, προβάλλεται στη Vodafone με το που βγει η Αμερική τσαφ. Θέλετε να το δείτε ξημέρωμα, θέλετε να το δείτε νωρίς Δευτέρα, θέλετε να το δείτε Δευτέρα το βραδάκι με το popcornάκι σας, τη φτώ σας, το αναψυκτικό σας, την πυρίτσα σας, είναι εκεί. Θέλετε να το δείτε μια εβδομάδα μετά, θέλετε να το δείτε 5 εβδομάδες μετά, θέλετε να το δείτε όλα μαζί. Α, ναι. Νομίζω ότι κάπως προσφέρεται για μάραθον, ακριβώς επειδή είναι έτσι αρκετά αργόσυρτο, νομίζω ότι άμα το δεις λίγο μαζί... Βοηθάει, θέλω να πω. Νομίζω, νιώθω, ξέρω εγώ. Εμένα με βοήθησε το 6 σερί. Μάγκες. Ναι, όχι, εμένα σίγουρα. Το είχαμε συζητήσει κιόλας. Με βοήθησε ειδικά στα 3 πρώτα. Που ζωρίστηκα λίγο. Ναι, αλλά φτάνουμε στο 5ο. Φτάνουμε στο 5ο. Έτσι. Όπου έχουν πια για τα καλά πάρει φορά κάποια πράγματα. Και συνεχίζουμε έτσι να καλπάζουμε προς το μέλλον. Δηλαδή πηγαίνει γρήγορα ο χρόνος. Μπορεί να μην σας φαίνεται τόσο γρήγορο όταν βλέπετε το House of the Dragon, αλλά χρονολογικά πάμε δυνατά. Και ήταν σίγουρα ένα επεισόδιο στο οποίο έγιναν πράγματα. Το 5ο. Προφανώς αυτό το επεισόδιο θα έχει full spoiler, σας το λέμε από τώρα. Θα είναι ουσιαστικά ένα recap του επεισοδίου και το σχολιάζουμε. Οπότε αν δεν έχετε το επεισόδιο, pause και επιστρέφετε. Είχε μια πάρα πολύ, να την πω δυνατή, δεν ξέρω, εισαγωγή το επεισόδιο. Δεν ξέρω, εγώ σοκαριστικά αναφέρομαι στο Damon, ωραία. Α, μπράβο, ναι. Όχι, προσπαθώ να θυμηθώ ποια ήταν η εισαγωγή του επεισοδίου και είμαι σε φάση τώρα το έχω δει αυτό το πράγμα 2 μήνες πριν. Λίγο πρέπει ένα μικρό refresher. Αλλά ναι, θυμήθηκα. Είναι η σκηνή που συναντά την. Τη σύζυγό. Τη σύζυγό. Έχει πάει στο Veil. Την οποία δεν έχει κρύψει στο παρελθόν πόσο την αγαπάει και πόσο νοιάζεται για αυτήν. Ειλικρινά η απέχθειά του είναι μυστήριο γιατί είναι σε αυτά τα επίπεδα. Ενώ σε αυτά τα συγκεκριμένα επίπεδα, έτσι. Γιατί και ποιος δεν έχει μισήσει το σύζυγό του, αλλά, αλλά ρε παιδί μου, του Damon τα συναισθήματα είναι λίγο σε άλλο level. Όπως διαπιστώσαμε κιόλας, είναι ικανά να τον κάνουν να τη δολοφονήσει. Αυτό να φτάσει αυτό λίγο στα άκρα. Ναι. Θα έλεγε κανείς. Παιδιά, ο Damon, παρά τη συμπάθεια που του έχουμε, το καταλαβαίνετε ότι πλέον είναι γυναικοκτόνος με τη βούλα, έτσι. Δηλαδή προκάλεσε την πτώση της από το άλογο και ενώ είχε μείνει αυτή ουσιαστικά, απλά είχε τις αισθήσεις της, ποιος ξέρει δηλαδή, μπορεί και να πέθαινε από μόνη της, είπε να την αποτελειώσει και με μια πέτρα. Λοιπόν, δηλαδή, it takes a specific person να σκοτώσει κάπως, ναι, με αυτόν τον τρόπο και όλα. Το λες και αυτό. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό. Αχ, Παναγία, μια πρώτη βασική ερώτηση είναι. Μ' αρέσει που λες αχ Παναγία, μου λες και θα ρώταγα στηρίζουμε ή όχι. Δηλαδή, τι... λοιπόν, λοιπόν. Θέλω να ρωτήσω. Πιστεύουμε ότι, επειδή αυτό είναι κάτι που δεν το έχω πιάσει και είναι κάπως ανοιχτό νομίζω, είχε εξ αρχής την πρόθεση να γίνει κάτι τέτοιο ή κάπως αυτό σχεδίασε στην πορεία, δηλαδή του βγήκε κάπως? Γιατί όντως στην αρχή, ξέρεις, είναι λίγο μια κατάσταση, ένα ατύχημα, λίγο, ξέρεις, φεύγει το άλογο, λίγο γίνεται μια κατάσταση και τέλος πάντων αυτός αρπάζει την ευκαιρία, δεν έχασε ευκαιρία. Εγώ θεωρώ ότι το έκανε, ότι ήταν οργανωμένο. Νομίζω ότι φαίνεται αυτό από τον τρόπο που κινήθηκε στο Veil, δηλαδή φαινόταν ότι είναι incognito τελείως, δεν είναι ninja φάση. Σωστό, δεν, ναι. Είχε και την κουκούλα, δεν ήθελε να τον δουν, όλα αυτά. Οπότε είχε πάει να κάνει ζημιά. Δεν φαντάζομαι ότι η ζημιά που είχε πάει να κάνει ήταν απλά, ξέρω, να τη ρίξει ένα χαστούκι και να την απειλήσει. Γιατί δεν θα εκπληρωνόταν ο σκοπός του. Που ο σκοπός του ήταν να μείνει ελεύθερος. Οπότε
Ξέρεις, δεν βγάζει νόημα. Μπράβο, ναι, να πάει αυτό, για να πλακωθούν. Ε. Α, ναι, σωστό. Σωστό. Αυτό λοιπόν συνεχίζει από εκεί που το είχαμε αφήσει στο προηγούμενο επεισόδιο που συζητάγαμε για το, για το, ξέρεις, περιοθήμων και το ότι αυτό ήταν σε φάση. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά ποιο είναι το πρόβλημά σας. Δεν καταλαβαίνω. Έχω γιατί μια δεύτερη γυναίκα. Θέλω μια δεύτερη γυναίκα. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Έτσι, και συζητήσαμε αυτό τέλος πάντων, ότι ξέρεις, κάπως λίγο ο πολιτισμός, τέλος πάντων, is catching up to, ξέρεις, στα έθιμά τους, εν πάση περιπτώσει. Οπότε κάπως λέει, ωραία, αν με πρίξετε κι εσείς τώρα με ξαφνικές τώρα αυτές τις walk απαγορεύσεις, τις περίεργες, τις καινούργιες. Έχω που έχω πρόβλημα που είναι του αλλού η κόρη, δηλαδή η ανιψιά μου. Δηλαδή ήδη τον χαλάει κάπως με αυτό. Κάπως τον χαλάει. Όλα περίεργα του βάζουν. Ναι, ας βγάλω τουλάχιστον από τη μέση το ένα εμπόδιο. Λοιπόν, οπότε. Πού είναι ένας άνθρωπος. Δηλαδή. Okay, αυτό. Θα ήθελα για μία ακόμα φορά πριν προχωρήσουμε να τονίσω ότι δεν είμαι χαρούμενος με τα πράγματα που αυτή η σειρά μας να συζητάμε. Θέλω για μία ακόμα φορά να το τονίσω, να το αφήσω εδώ πέρα να υπάρχει και να προχωρήσουμε τις ζωές μας. Αλλά θέλω να πω, ξέρεις τι, θα ήθελα η επόμενη σειρά μας να είναι, δεν ξέρω, να κάνουμε μια σειρά για το Gravity Falls ενδεχομένως. Δηλαδή να κάνουμε μια σειρά για το Turning Red. Είμαι πάρα πολύ υπέρ του να κάνουμε σειρά για το Gravity Falls. Αν είστε κι εσείς, γράψτε μας στο Pop και τις Κορυφές, στο group μας στο Facebook. Θέλω να σου πω ότι κάθε φορά που βάζω Disney για να δω κάτι από όλα αυτά που βλέπουμε κατά καιρούς και σχολιάζουμε. Επειδή το πρώτο πράγμα που είχα βάλει για να δοκιμάσω λίγο, ξέρεις, αν έχει υπότιτλο, αν παίζει τέλος πάντων το service, αν δουλεύει το ματσαφλάρι τέλος πάντων. Ήταν ένα επεισόδιο Gravity Falls, μου το βγάζει στα, ξέρεις, continue watching. Οπότε είναι πάντα, δηλαδή με το που μπαίνω στο Disney Plus, είναι πάντα το Gravity Falls εκεί πάνω-πάνω και κάθεται. Οπότε ναι, το έχω συνέχεια στο μυαλό μου και κάποια στιγμή θα επεκταθώ. Αφορμή περιμένω. Εν πάση περιπτώσει. Κοίτα σε να κάτι δεις. Λοιπόν λιγότερο ευχάριστο από τον Gravity Falls. Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένη με αυτή την εξέλιξη, πάντως πρέπει να πω. Δηλαδή, αυτό το πράγμα κιόλας δεν συμβαίνει κατά αυτόν τον τρόπο στα βιβλία. Δηλαδή, ενώ δεν ξέρουμε από τα βιβλία ότι το έκανε ο Damon. Δηλαδή, συνεχίζει το insight αυτό που μας δίνεις το context των βιβλίων του, ότι ξέρεις, αυτό το πράγμα που είδαμε στη σειρά στα βιβλία παρουσιάζεται ως, ξέρεις, ως τρεις εκδοχές της αλήθειας. Δεν σου λέει ότι δεν τη σκότωσε, απλά όταν εκείνη χτύπησε στα βιβλία ήταν για αρκετές μέρες, είχε τις αισθήσεις της. Δεν βγάζει λοιπόν κανένα νόημα, εάν τη σκότωσε ο Ντέιμον στα βιβλία, να μην το είχε πει. Γιατί είχε τις αισθήσεις της, μπορεί να ήταν ακίνητη και να ψυχοραγούσε, αλλά ζούσε. Οπότε θα μπορούσε απλά να πει, ξέρετε, ο Ντέιμον το έχει κάνει. Οπότε δεν ξέρω τώρα αυτή την ιδέα του Μάρτιν, το είχε γράψει σαν, ενώ που είδαμε στη σειρά. Ιδέα της σειράς, δεν ξέρω. Απλά ξέρεις τώρα αυτό το πράγμα γράφτηκε και δεν ξεγράφεται, ρε παιδί μου. Ξέρεις το τι μπορεί να φτάσει σε τέτοια άκρα, δηλαδή, ξέρω εγώ. Α, σίγουρα, ναι, 100%. Είναι γυναικτόνος, παιδιά, πρέπει να τον τηλάρουμε αυτό. Επίσης, τη χορογραφία με το άλογο, πρέπει να το πω ότι δεν την κατάλαβα. Πρέπει να το πω. Και είναι μάλλον ένα ongoing πρόβλημά μου σε αυτή τη σειρά, γιατί δεν είχα καταλάβει ούτε καλά-καλά εκείνη τη χορογραφία με το άλογο με τον Κρίστον και τη Ρενίδα. Δηλαδή, τι ακριβώς. Δηλαδή, πώς γινόταν αυτό που πήγε να κάνει αυτός, να τη σταματήσει το άλογο. Τώρα εδώ, επειδή το έχω δει δύο φορές. Δηλαδή, ενώ πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός κάπως προκαλεί αυτό το πράγμα στο άλογο, ναι, ταυτόχρονα είναι και λίγο, μήπως εγώ δεν κατάλαβα καλά που το βλέπω, μήπως ήταν ατύχημα, μήπως έκανε, τέλος πάντων, weird stuff με τα άλογα στο Hot D. Και φεύγουμε από εκεί και πάμε σε μια άλλη σκηνή που είναι η αποχώρηση του Otto Hightower από το παλάτι πια, επισήμως. Την οποία εσείς δεν το ξέρετε, αλλά την είχαμε σχολιάσει στο προηγούμενο podcast κατά λάθος. Είχαμε κάνει μια ωραία σποιλεριά. Υπάρχουν καμιά πενινταριά τυχεροί ή πάρα πολύ. Τα πιο γρήγορα πιστόλια το προλάβανε, νομίζω. Ναι. Όσοι φτάσατε μέσα σε, ξέρω εγώ, περίπου μία ώρα την Παρασκευή που πέρασε, στο τελευταίο τέταρτο δεκάλεπτο του podcast, φάγατε ένα μικρό σπόιλερ. Είναι μικρό, εντάξει, αλλά το σώσαμε, okay, το βγάλαμε. Τέλος πάντων, είχαμε μπερδευτεί, νομίζω, με του Duffer Brothers που ξεβελτιώσανε τα εφέ της τελευταία σεζόν του Stranger Things με το πιανέ. Λίγο πριν να ανοίξουμε το Netflix. Αυτό που ήταν λίγο σε φάση, εντάξει, ξέρετε κάτι, μην το δείτε με το που βγει. Το απογευματάκι, ρε παιδί μου, ξέρεις, ήταν σε αυτή τη φάση. Anyway. Οπότε, η ιδέα αυτής της σκηνής είναι ότι ο Otto της λέει ξεκάθαρα ότι επέλεξες την κολλητή σου, τη φίλη σου. You chose Rhaenyra, της λέει.
να ξέρεις ότι όταν έρθει στα πράγματα και αναλάβει το θρόνο, το βασίλειο δεν θα τη δεχτεί, θα βγουν μαχαίρια, κυριολεκτικά, και δεν θα έχει, της λέει, επιλογή παρά να σκοτώσει τα παιδιά σου. Γιατί ο κόσμος, ας πούμε, θα θέλει τον Aegon, που είναι ο πρωτότοκος της Alicent. Θυμίζω ότι καρπερότατος Βυσέρης 3 έχει ραδιάσει. Οπότε, μπαμ-μπαμ δηλαδή, back-to-back τι θα έκανε. Ο Aegon είναι ο πρώτος, οπότε θα έρθει η ώρα που θα πρέπει να διαλέξεις, ξέρεις, την ασφάλεια της οικογένειάς σου ή τη φίλη σου. Η Alicent είναι πολύ σταθερά, δηλαδή σε αυτή τη συζήτηση, παρότι είναι πολύ πληγωμένη, κλαίει, ο μπαμπάς είναι και ο μόνος άνθρωπος που έχει στο παλάτι, είναι πολύ δικός της, γιατί είναι πολύ απομονωμένες οι γυναίκες σε αυτή τη σειρά, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει ότι δεν, τις έχουν απομονώσει πολύ. Παρ' όλα αυτά, στη διάρκεια αυτή τη συζήτηση, παρά τη φόρτισή της, είναι ακόμα υπέρ της Ρενίρο, ότι δεν είναι στο χαρακτήρα της να πει ψέματα. Άφησες μια φήμη να σου ξεφύγει μπαμπά, ας πούμε, και έγινε ό,τι έγινε. Οπότε την αφήνει με αυτή την τελευταία συμβουλή, ότι ξέρεις, πρόσεχε, hashtag έρχονται. Το οποίο σίγουρα αυτό το πράγμα θα το κουβαλάει στο μυαλό της, δεν γίνεται κι αλλιώς. Τώρα θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και αν είχε δίκιο το ή όχι. Πάντως, νομίζω ότι κάποια πράγματα ούτως ή άλλως θα πυροδοτηθούν από αυτό που της είπε. Δηλαδή, εκείνη αυτή τη στιγμή που βλέπουμε τη σειρά είναι με το μέρος της Ρενίρα, την πιστεύει και είναι, ας πούμε, γεμάτη η καρδιά της από αυτή. Θέλω να πω, δεν ξέρω αν δεν το δηλητηρίαζε λίγο αυτό το πράγμα, αν θα την ένοιαζε. Αν θα πήγαινε στο μυαλό της ότι η Ρενίρα θα μου κάνει τέτοιο κακό, γιατί. Ναι, όχι, νιώθω ότι δεν πήγαινε τόσο κάτω. Δηλαδή, έχουμε δει, παιδί μου, ότι έχει. Αν και αξίζει, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Και έχει και μια αφέλεια σαν χαρακτήρα ως τώρα αυτός ο χαρακτήρας. Νιώθω ότι ένα από τα βασικά της χαρακτηριστικά, από όσο την έχουμε, ας πούμε, δει, είναι αυτό. Ότι έχει πάντα μια τέτοια προδιάθεση. Και ότι εν τέλει επηρεάζεται απέναντι στη το κορίτσι επηρεάζεται, αλλά εν τέλει απέναντι στη Ρενίρα νομίζω ότι εν τέλει έχει μια θετική προδιάθεση, όσο δύσκολα και αν έχουν γίνει τα πράγματα. Οπότε δεν νιώθω ότι θα έφτιαγαν τέτοιο πράγμα στο κεφάλι της από μόνη της. Και όταν της ανέφερε τον Aegon, μάλλον εκείνη η ίδια του είπε ότι θα έκανε τα πάντα, ξέρω εγώ, για να είναι ο Aegon διάδοχος. Για ποιο λόγο, είναι η Ρενίρα. Δηλαδή δεν έχει ίδια φιλοδοξίες και βλέπεις ο γιος μου να γίνει βασιλιάς. Ήσαμε και που χαίστηκε. Οπότε, ναι, αλλά δεν θέλω να ρίξω και όλη την ευθύνη στον Νότο. Γιατί, ρε παιδί μου, έχει το 90%, ξέρω εγώ, άντε το 80%. Έχεις και εσύ το 20%, ρε κορίτσι μου. Δηλαδή, λίγο. Εντάξει, ας πούμε, μην το παίρνεις και τόσο της μετρητής. Γιατί θα το πάρει, έτσι. Λοιπόν, και φεύγουμε από εκεί. Δραματικά κιόλας, βρέχει και κλαίει και τον ξεπροβοδίζει την πύλη και όλα αυτά. Και πηγαίνουμε στο Βυσέρης, τον πολύ παθαρή. Θέλω να πω ότι από τότε που είδες στο προηγούμενο επεισόδιο, νομίζω, μου ανέφερε το μήνυμα αυτό με τον Ben Affleck, που το έχω δει στο timeline μου, στο Twitter. Πρέπει να το βλέπω τρεις φορές τη μέρα από διαφορετικούς ανθρώπους. Ασταμάτητα. Όποτε ανοίγω το application, θα το δω από κάποιον άλλον να το έχει ποστάρει. Μπορεί να το βλέπω και πριν, απλά να μην είχε κάνει register. Από τη στιγμή που μου το έπεσε, το βλέπω συνέχεια μπροστά μου. Ναι. Θέλει. Υπάρχει και ένα άλλο όπου τον δείχνει. Νομίζω το ποστάρανε στο Facebook group μας. Όπου τον δείχνει να κοιτάει αυτό το μακέτο, τη μακέτα που έχει στις κάμαρές του και γράφει, ξέρω εγώ, από κάτω, αφήστε τον κακομοίρη το Βυσέρης ήσυχο, ξέρω εγώ, απλά θέλει να παίξει με τα Legos του, το οποίο είναι πάρα πολύ legit, δηλαδή. Οπότε αυτός ο πολύπαθος άνθρωπος, που δεν θα ήθελε στην πραγματικότητα να είναι βασιλιάς, ταξιδεύει με τη Ρενίρα στο Driftmark. Το Driftmark είναι η έδρα των Βελάριων. Και εκεί υπάρχουν διάφορα παλάτια. Στην προκειμένη πηγαίνουν στο High Tide. Εκεί τους υποδέχεται η οικογένεια, τα παιδιά, κάποια από τα παιδιά βασικά, η Λένα. Και αυτό εκείνος λίγο, όχι εκείνος, το χέρι του το καινούριο είναι σε φάση καλά. Ήρθε κοντζάν βασιλιάς στο παλάτι και μας υποδέχεστε εσείς. Επιλένανε λίγο, ναι, γεστήκαμε, ο πατέρας μου έχει δουλειά, μπες μέσα να πεις ένα καφέ και έρχεται. Δηλαδή, φάτε ένα φοντανάκι και το σκασμό. Οπότε μπαίνουνε τες, θα πνιγείς έτσι, θα πνιγείς. Λοιπόν, έχουν πάει εκεί γιατί ήρθε η ώρα να συνεννοηθούν. Για τη σύζευξη, τέλος πάντων, με το Λένορ και τη Ρενίρα. Γιατί από το προηγούμενο επεισόδιο θυμόμαστε ότι της έχει πει: κοίτα να δεις, αρκετά σε ρώταγα για το τι θες να κάνεις στη ζωή σου. Ήρθε η ώρα απλά να αποφασίσω εγώ. Σου ανακοινώνω ότι ξαφνικά θες πάρα πολύ να παντρευτείς το Λένορ για να τελειώνουμε.
Δες πάρα πολλά παντρεύσει στο Λένο, ναι. Λοιπόν, αυτό για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Ναι, και έχουμε. Έχουμε κάποιες διαπραγματεύσεις τέλος πάντων τώρα. Έχουμε κάποια θεματάκια και στο μεταξύ, μιλώντας τώρα για επιρροή, την ευεπηρέαστη την Alicent, έχουμε την επιστροφή του Larry Strong, που σας έχω πει από προηγούμενο επεισόδιο ότι είναι έτσι ένα σκιώδης χαρακτήρα. Καλά, αυτό δεν ενώ είναι λίγο φαϊνότερο ότι είναι σκιώδης ο τύπος, αλλά ότι ρε παιδί μου, ξέρεις, έχει και αυτή την αναπηρία από μικρός και του δημιουργούσε κάποια προβλήματα, με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ κλειστό στον εαυτό του, δεν πολύ μίλαγε σαν παιδί έως καθόλου, απλά παρατηρούσε. Και αυτό τον έχει κάνει λίγο έτσι expert στο να διαβάζει τους ανθρώπους. Του έδωσε τα πολεμοφόδια που χρειαζόταν. Ακριβώς. Και προφανώς, όπως και εμείς, έχει καταλάβει ότι η Alicent είναι λίγο χάπατο. Οπότε, πώς θα, ας πούμε, σπείρει τη διχόνια. Εξαιρετικά εύκολα θα πω. Δηλαδή, δεν χρειάστηκε ιδιαίτερη προσπάθεια. Απλά μιλώντας μαζί της, άφησε να φύγει, ας πούμε, του γλίστρησε από τη γλώσσα ότι «Α, είναι, η Ρενίρα είναι και άρρωστη, περαστικά της». Μα η Ρενίρα δεν είναι άρρωστη, η Ρενίρα ταξιδεύει στο αυτό για τα γαμισιάτικά της. Γιατί άκουσα ότι ο Μέιστερ something something της έδωσε ένα τσαγάκι χτες. Τσαγάκι. Τσαγάκι, όταν λέμε. οπότε, δηλαδή, θέλω να πω, Ρενίρα, λέω, Alicent, δεν σου κόβει για άλλα κι άλλα. Ότι το τσαγάκι, ντε και σόνι, είναι, ας πούμε, της εκτρώσεως, αυτό μέσα σου κόψε. Τέλος πάντων, ο Λάρης όμως δεν είναι μόνος του. Θέλω να σας πω λίγο εδώ πέρα για μια σύνθεση, η οποία θα μας απασχολήσει γενικότερα στα επεισόδια. Ανήκει στο House Strong, ok. Στο House Strong είναι αυτός, ο Λάρης, ο μπαμπάς του είναι ο Lionel, το ξέρετε, είναι το καινούριο χέρι του βασιλιά, είναι ο μπαμπάς του. Και ο μπαμπάς του ή ο αδερφός του είναι. Θα σας δώσω πάντων, ναι. Και έχουμε και τον Χάρουιν, τον αδερφό στα σίγουρα. Καλή μπάς του. Λοιπόν, ναι. Τον Χάρουιν. Καλά πατέρας εμείς, καλά. Ναι, ναι, ναι. Τον Χάρουιν, τον οποίο τον βλέπετε σε αυτό το επεισόδιο, είναι ο τύπος που όταν γίνεται το κλωτσομπουνίδι, αργότερα στο επεισόδιο θα το αναφέρουμε, εκεί στους αραβώνες κτλ., που παίρνει σαν το σακί τη Ρενίρα για να τη σώσει και τη βγάζει, τέλος πάντων, εκτός του κόσμου. Θα το ξαναδείτε, remember the name. Και γενικότερα αυτό το house είναι κοντά με το house των Hightower, στο οποίο ανήκει η Alicent. Οπότε υπάρχει τέλος πάντων μια σύνδεση, ξέρεις, τα πηγαίνουμε και καλά παραδοσιακά. Ενδιαφέρον, okay. Οπότε έμεινε σε αυτή την περιοχή κάπως. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι. Δεν έκανε κάτι ριζοσπαστικό, ας πούμε. Δεν πήγε προς άλλη κατεύθυνση. Ναι, όχι. Δηλαδή, keep it in the family κάπως. Λοιπόν, και εκεί πια ο Βυσέρης κάτοχρος αρχίζει να μιλάει με τον Κόρλι στον Βελάριο. Σε κάθε επεισόδιο είναι περίπου το. Είναι το 70% του ανθρώπου που ήταν πριν ο Βυσέρης. Δηλαδή, πραγματικά. Ναι, σε αυτό έχει χάσει. Όσο βλέπαμε τα επεισόδια αυτά, τα 6 στην αρχή, λέω εντάξει, okay, χαίρομαι που πήραν τον Πάτι Κόντσινταν για να παίξουμε τον ρόλο, έτσι ζουμερό κτλ. Αλλά πολύ, θα είναι και 2-3 επεισόδια προφανώ. Δηλαδή, ήμουν σε φάση. Δεν έχει ρε μέλλον αυτό ο άνθρωπο, δεν γίνεται. Δηλαδή, το βλέπουμε ακαταραίει μπροστά στα μάτια μα. Ισχύει εδώ, βασικά. Έχει πλάκα και το πρώτο πλάνο που τον παίρνουν εκεί πάνω στο πλοίο με τους εμετούς και τις ιστορίες. Δηλαδή, που είναι ο άνθρωπος, δηλαδή του έχουν βάλει όλη την πούδρα της γης. Παίζει και πάρα πολύ καλά αυτό το. Αυτό που είσαι έτοιμος να κάνεις εμετό και κοιτάς γύρω-γύρω να δεις αν κάποιος. Υπάρχει τρόπος να βοηθηθείς. Όχι. Δεν θα κάνεις εμετό. Μια απόγνωση του. Δεν ξέρω. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Απλά κοιτάω μπα και κάτι, οτιδήποτε. Κάτι, ένα σκουβά, κάτι. Κάποιος. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν. Που έκανα και πρόσφατα και δεν θα το θυμάμαι. Όχι, κρίμα. Ναι, κρίμα ήταν κρίμα. Λοιπόν, οπότε έχουμε μια άβολη συζήτηση μεταξύ του Κόρλης και του Βυσέρης. Άβολη. Είναι αυτό που είστε φίλοι, αλλά ταυτόχρονα εσύ ως Βελάριον θες να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο για την οικογένειά σου, οπότε πρέπει να το κάνεις λίγο άβολο. Ναι. Και ας πούμε θέλει να του πει ότι ωραία, εγώ σου δίνω το χέρι του Λένορ, όμως θέλω οι απογονοί του, συγγνώμη, να ονομάζονται Βελάριον. Θα πάρουν το όνομα του Άντριδου. Αυτό εννοούσα πριν, μιλώντας για διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουν. Έτσι, είναι ένα πολύ βασικό
έτσι, αν έχουμε δει και Crown, ας πούμε, ξέρουμε ότι είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι. Ή αν ξέρουμε ιστορία, τέλος πάντων, γενικότερα, ξέρεις εγώ. Ναι, ισχύει. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Ξέρουμε ότι είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι, ας πούμε, αυτής της. Πώς θα πούμε το παιδί. Και ποιο όνομα θα επιβιώσει. Το βασιλικό όνομα θα είναι αυτό, ας πούμε. Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και... οπότε εκεί έρχεται λοιπόν και η απάντηση. Η οποία απάντηση είναι πολύ ωραία, γιατί ξέρεις, βλέπεις τον. Ο Βυσέρης είναι σε φάση έτοιμος να σβήσει, σαν γερί. Αλλά έχει βρίσκει τη δύναμη να του πει να σου πω. Άκουσα, λοιπόν, εντάξει. Άκου λίγο τώρα. Αρκετές εξυπνάδες έχουμε ακούσει, λοιπόν, ναι. Κοίτα να δεις, τα παιδιά θα τα πούμε Βελάριον. Και όταν το πρωτότοκο μεγαλώσκει να πάει στο θρόνο, κοίτα να δεις που θα το ξαναπούμε Ταργκάριεν. Έτσι. Γιατί. Κυβερνάμε πόσα είπε, 70-80 χρόνια. Θα κυβερνάμε για τα επόμενα 100 at least. Οπότε δεν πιστεύω να έχει αντίρρηση γι' αυτό. Και είναι ο Κόρλι σε φάση. Όχι, είναι μια όχι, πάρα εντάξει, πολύ λογική. Το θέτεις πολύ, βέβαια, εννοείται. Πολύ ωραία. Πιες το τσάι σου και συγγνώμη για το. Δεν ήθελα αυτό. Αυτό. Στο μεταξύ όμως δεν είναι μόνοι τους. Γιατί μέσα στο παιχνίδι υπάρχει και η Ρένη. Η Ρένη ή η γυναίκα του Κόρλι, ή η γυναίκα που θα ήταν κάποτε. Ήταν άνε βασίλισσα. Ενώ. Δίκαια και ήταν προγραμματισμένο τέλος πάντων κάπως έτσι και δεν έγινε τελικά γιατί οι Λόρδοι ψήφισαν το Ισέρις για αυτή τη θέση. Η Ρένης έχει κάποιες πάρα πολύ λογικές αντιρρήσεις γιατί του λέει του Κόρλις κάτι διάν κοίτα να δεις το θέμα είναι ότι ωραία να παντρευτούνε να δώσουμε το γιο αλλά το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα να πάει αυτή στο θρόνο. Οι άλλοι δεν θα τη θέλουν. Και του λέει κυριολεκτικά θα βγουν μαχαίρια, θα βγουν σουγιάδες, θα βγουν μασκέτες. Δεν γίνει χαμός. Το παιδί μας και τα. Θα το προσέξει. Ναι, και τα εγγόνια μας αύριο. Δηλαδή, είσαι σίγουρος. Αυτός εκεί πέρα που είναι κλωμένος. Οπότε δεν τον νοιάζει και τίποτα ιδιαίτερα. Έλα μωρέ. Στο μεταξύ, τι άλλο συζητάνε. Συζητάνε για την πραγματική φύση του παιδιού τους. Α, βεβαίως, ναι. Μην το ξεχνάμε, είναι πολύ βασικό αυτό. Σωστό. Ναι, του λέει. Της λέει, πού είναι τα παιδιά, πού είναι τα πιτσούνια. του λέει, είναι στην παραλία και περπατάνε. Α, θα τα έχουν βρει, μωρέ. Ναι, τι να έχουν βρει, γνωρίζονται από 0 χρονών. Δηλαδή, τι πες. Δεν μπορώ εδώ με τη διάθεση από το Σικάγο, λέει. Εγώ είμαι αυτή. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και είναι σε φάση. Εντάξει, ας μην κροδευόμαστε όμως Κόρλις. Δηλαδή, ναι, τα βρίσκουν γιατί γνωρίζονται από όταν γεννηθήκανε. Ναι, αλλά... μπράβο, είναι αυτό το. Εντάξει, ναι. Χαίρομαι που χαίρεσαι, αλλά. Ξέρεις, αυτό έχεις το, ξεχάσει το, κάτι. Αυτό το βλέμμα το, που είναι από το, το Family Guy, ρε, ξέρεις, αυτό το βλέμμα το. Ξέρεις ότι. Ξέρεις, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Του Chris Hemsworth επίσης από το Ragnarok. Μπράβο, ναι, ναι. Ίσχυε εδώ. Ναι, ναι, ναι. Α, επίσης του Leonardo DiCaprio από το Inception, από το άλλο. Ναι, πολύ καλό. Με τον ασβό από πίσω τον άλλον που εμφανίζεται. Που είναι αυτό το... Απλά, για το 100% ρε παιδί μου. Ότι είμαστε στην ίδια σελίδα. Ναι, εντάξει. Αυτό απλά. Το θυμάσαι το παιδί μας είναι gay. Είναι γκέι, G-A-Y. Είναι γκέι το παιδί. Αυτός είναι. Το μεταξύ, πόσο γνώριμες συζητήσεις αυτές. Αυτός είναι σε φάση. Είναι μια φάση, θα του περάσει. Έλα, βρε παιδάκι μου, μα κοίτα πώς τα έχουν βρει με το κορίτσι τώρα. Δηλαδή είναι αυτό. Αχ, Θεέ μου. Η Ρένης προφανώς δεν μασάει από αυτά. Είναι σε φάση καλά. Τίποτα από αυτά δεν θα γίνει. Τέλος πάντων θα τα βρούνε. Και πράγματι στην παραλία περπατώντας, ο οποίος ο άνθρωπος. Ο Λένορ, θέλω να πω, είναι ξενερωμένος, γιατί εντάξει, που καταλαβαίνει, είναι γκέι, όντως ο άνθρωπος δεν είναι, έχει το όνειρό του να ξέρεις, να είναι με τη Ρενίνα, ξέρω, και να γίνει δουλειές. Κυριολεκτικά δεν είναι η φάση του, πραγματικά. Λίθα δεν είναι η φάση του, οπότε... Είναι Ρενίνα όμως, επειδή το ξέρει, ξαναλέω, δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε, δεν μπορούμε να το αφουγκραστούμε εύκολα μέσα από αυτή τη σειρά, αλλά αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζονται πάρα πολλά χρόνια, οπότε είναι φίλος της, το ξέρει. Είναι φίλος Παύλα ξάδερφος, έτσι. Ναι, ενώ, έτσι, η Ρενίνα γενικότερα αντιλαμβάνεται πράγματα, τέλος πάντων δεν είναι, χάζει ναι, καθόλου. Ναι, ναι, και είναι σφασική, κοίτα να δεις, άκου, επειδή καταλαβαίνω ότι όλο αυτό δεν είναι η φάση σου, όπως πώς του το είπε να δεις, εγώ ας πούμε προτιμώ τη Χίνα από την Πάπια. Έγινε ένα τέτοιο παραλληλισμό. Κάτι ναι, τέτοιο, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί να το βοηθήσει περισσότερο από ότι εγώ μπορώ να βοηθήσω το γεγονό ότι προτιμώ τη Χίνα από την Πάπια, την Πάπια από τη Χίνα. Mm-hmm. Τέλος πάντων. Ωραία, και τι κάνουμε. Άκου, να σου πω εγώ τι θα κάνουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε το χρέος μας. Χρέος, a.k.a. θα κάνουμε κανένα σεξ
μπα και με εγκαστρώσεις, και όλοι ότι όταν θα γίνει αυτό το πράγμα και θα βγάλουμε απογόνους και τέτοια, και γενικότερα παράλληλα, άμα θες κιόλας, τη δουλειά μας ο καθένας. Εγώ δεν έχω κάτι όπως να σου πω. Δεν με ενοχλεί. Όπως το πες, συνεχίζεις αυτόν τον παραλληλισμό, ότι μετά θα διπνήσουμε ο καθένας όπως θέλει. Σωστό. Κάπως έτσι το πες. Σωστό. Θα φάμε ό,τι θέλουμε. Καθένας το μπουφέ, στην περίπτωση, και πολύ ωραία και καταπληκτικά. Αυτό. Ακριβώς. Οπότε, άλλη μια φορά μπροστά, η φιλενάδα. Φιλενάδα μου. Λοιπόν. Και τον βλέπεις ότι σκάει και το χαμογελάκι, ότι ρε παιδί μου, εντάξει, καταλαβαίνομαστε, ναι, όντως. Είναι αυτό, ρε παιδί μου. Είναι λογικό να έχει και κανένα κράτημα. Σου λέει, ξέρω εγώ, τώρα αυτή που, τώρα αυτή, ναι, που έχει πάρει μια θέση πολύ σοβαρή, ενδεχομένως είναι ο άνθρωπος που θυμάμαι, είναι τόσο cool, την ξέρω ακόμα, ή την έχει πιάσει τώρα μπαστούνιλα, αλλά Alicent, λέω, κάνω ένα άλλο, ναι, μια σύγκριση. Δεν έχει πρόβλημα η φιλενάδα μας, οπότε μια χαρά. Και στον επόμενο τόνο τον βλέπουμε με το αγόρι του, τον κύριο Τζόφρι Λόνμαουθ. Λοιπόν, όπου είναι, περνάνε θέλω, ωραία. Θέλω, πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ αστείο, ενώ ότι ξέρω ότι διαδραματίζεται πριν το Game of Thrones, αλλά είναι πάρα πολύ αστείο να βλέπω, ξέρεις, να βλέπω μια σειρά σε αυτόν τον κόσμο, ξέρεις, και πλακάζω κάποιος να έχει το όνομα Τζόφρι. Είναι, δηλαδή, ξέρεις, λες και... Ναι, σωστό. Ξέρω, πω, σαν βλέπουμε, ξέρεις, ένα prequel της ανθρώπινης ιστορίας, ξέρω εγώ, και κάποιος να είναι τύπο... Ο Νίκος Χίτλερ, ξέρω εγώ. Δηλαδή, πώς να το πω. Έτσι, casual, απλά να έχει ένα τέτοιο. Δεν μπορώ. Δηλαδή, μου κάνει ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, λοιπόν, άκου τώρα. Ξέρετε τον Τζόφρι. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Λοιπόν, έμαθα πρόσφατα για άνθρωπο που τον έχουν βαφτίσει Αδόλφο. Και. Και μα το Θεό, δεν ξέρω γιατί μπορεί να γίνει αυτό. Δεν ξέρω. Μην πείτε κάτι, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω και τον άνθρωπο. Ναι, ούτε εγώ. Δεν έχω καμία γνώμη. Δεν πήγε το μυαλό μου απαραίτητα σε μαύρα πράγματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος μακρινός παππούς ή καθόλου μακρινός παππούς που τον λέγανε έτσι στο χριστιανό και. Δεν ξέρω. Νομίζω πάνω αυτό θα ήταν μια καλή αφορμή για να σπάσει και η αλυσίδα της παράδοσης σε κάποια πράγματα. Ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Συγγνώμη, να βγάλεις το παιδί σου Αδόλφο, πόσο μπορεί να το μισεί. Θα πάει σχολείο το παιδί αυτό. Τέλος πάντων. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο, συγγνώμη, θέλω να. Παρακαλώ. Υπάρχει μια σκηνή. Είναι πολύ περίεργο να αναφερθώ σε αυτή την ταινία, η οποία δεν μ' αρέσει, αλλά. Και έχω φάει. Κράξιμο, ας πούμε, αυτό το πράγμα, αλλά πάση περιπτώσει. Υπάρχει μια σκηνή στο «Η ζωή είναι ωραία», αν θυμάμαι καλά, του Μπενίνι, την οποία δεν τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί έχω να το δω από όταν βγήκε και δεν ήθελα να το ξαναδώ. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια σκηνή την οποία δεν θυμάμαι, νομίζω κιόλας, πιστεύω να το έχω φανταστεί, που είναι αυτός και προσπαθεί να μιλήσει με έναν ντόπιο, δεν θυμάμαι, πολιτικό, λαδέμπορο, κάτι τέλος πάντων. Και κάπως προσπαθούσε να πάει κουβέντα στο πολιτικό, σε φάση ότι δεν ξέρω ποιες είναι οι προτιμήσεις. Κάπως είναι στον αέρα λίγο η συζήτηση. Και την ώρα που συζητάνε, τα δύο παιδιά του τύπου χοροπηδάνε στον καναπέ. Και γυρνάει αυτός και φωνάζει: «Πενίτο, Αδόλφε, καθίστε ήσυχα!» Για πες τι έλεγες. Όχι, τίποτα. Ω Θεέ μου. Ναι, μην βγάζετε, πάντων, PSA της μέρας, μην βγάζετε τα παιδιά σας, Αδόλφους. Και αυτοί, λοιπόν, είναι εκεί στους αγρούς, κυλιούνται και τα λοιπά. Ο Τζόφρι, ναι, με τον Λένορ, στους αγρούς τύπου Πάτμε και Άνακιν, γίνονται εκεί πέρα πράγματα. Ο Τζόφρι είναι τέρμα cool. Πώς ήταν ο παλιός Τζόφρι, καμία σχέση. Είναι σε φάση, ρε, μη χαλιέσαι, ρε, δηλαδή, στο πιο cool κομμενάκι, δηλαδή, και θα παντρευτείς. Και θα είσαι king consort. Και εμείς θα τα έχουμε. Και θα πει, τι του λέγε εκεί πέρα, θα καλέ οι μάχες, σκέψου τις μάχες στα πλοία, σκέψου τα fists, σκέψου το όνατα, μη μου χαλιέσαι καθόλου αγορίνα μου, μαζί για πάντα, ζωάρα, ξέρουμε χαμός. Ότι ιστορικά, και όταν, ναι, ιστορικά εννοώ μέσα από άλλες σειρές φυσικά. αυτά τα deals έχουν μια τάση να μην πηγαίνουν πολύ καλά. Δεν ξέρω αν οι ακροατές είναι και up to date με το For All Mankind, αλλά αν δεν είναι, να γίνουν παρακαλώ. Να γίνουν παρακαλώ. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο, αλλά είναι μια τέτοια περίπτωση. Δύο χρόνια γράφω, please. Γράφτε. Γράφτε, λόγια. Δείτε. Γράψτε, αλλά θέλω να πω. Ναι, γενικότερα, ναι, όταν κάτι φαίνεται, ρε παιδί μου, πολύ ειδηλιακό, καλά, ειδικά στο Game of Thrones βλέπετε ανθρώπους μέσα στα λουλούδια να φιλιούνται. What the fuck, ούτε καν, θα γίνει κάτι αμέσως με τα χάλια. Και γίνεται κάτι αμέσως με τα χάλια, παρότι δεν είναι ακόμα η φάση που γίνονται όλα χάλια με τον Τζόφρι. Είμαστε στη σκηνή με τη Ρενίρα και τον Κρίστον Κόλ και, λοιπόν, ανυπομονούσα
να φτάσουμε εδώ και να τον σχολιάσω, γιατί δεν τον αντέχω τον Κρίστον Χόουλ. Επιτέλους. Κρίστον Χόουλ τον είπε. Τον είπα Χόουλ. Είναι asshole, λοιπόν. Αυτό είναι. Λοιπόν, είναι μεγάλο άκα. Ωραία, δεν τον θέλω καθόλου. Δεν το κάνει αυτό το πράγμα, μπερδεύομαι. Ναι, αλλά είδες, δεν χρειάζεται να μας βάζουν μπιπ. Λοιπόν. Όχι, βέβαια. Όχι. Αλλά θέλω να πω. Ναι, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Ναι. Λοιπόν, ωραία, τέλεια. Ο Κρίστον Χόουλ είναι μεγάλο μαλάκα, έτσι γεμάτο, γεμίζει το στόμα. Είναι μεγάλο μαλάκα και από τα βιβλία δεν τον πήγαινα καθόλου. Εγώ δεν είχα strong feelings, πρέπει να ομολογήσω. Οπότε για να μην πω την φορά μου, δίνει το σημαντικό context. Μα πώ να έχει, γιατί δεν. Δηλαδή, μα και εγώ, μα ακούγατε, επειδή δεν ήθελα να προδώσω πράγματα. Στα προηγούμενα επεισόδια μου σου φάσει πόσο τον γουστάρει και τη γλυκούλα που είναι και πόσο του αυτό. Και αυτό και άγια, βγάλε το. Ναι, όντω, δεν έλεγα ψέματα, ενώ αυτά μου βγάζαν αυτέ τι σκηνέ, αλλά. Μιλάμε για ένα κομπλεξικό τύπο, δηλαδή, προσέξτε τώρα τι έγινε σε αυτό το κεφάλι. Αυτός είναι ένας, ξέρεις, ένας άνθρωπος που θέλει να κάνει fail up, ένας μέσος άντρας τέλος πάντων, που σημαίνει ότι, λοιπόν, σημαίνει ότι, προσέξτε, θέλει, της λέει, έχει κάνει τώρα, εμείς έχουμε δει μια φορά σεξ μαζί της, ωραία, εγώ σου λέω ότι έχει κάνει 10, εγώ σου λέω ότι έχει κάνει και 20, δανείζομαι, λέω. Και επειδή έχει μπει στην κοπέλα, θεωρεί ότι αυτή βγάζει νόημα να αφήσει το καθήκον της. Παύλα, αυτό που ξέρει, έχει μάθει ότι. Πώς να σου πω. Δηλαδή, και πέρα από τη βασιλεία, τη θέση της, ρε παιδί μου. Είναι τώρα αυτή μια πριγκίπισσα, με καλά λαθρεμένα κτλ. Και δεν έχει φανταστεί τη ζωή της διαφορετικά. Και αυτός δεν είναι ότι απλά της λέει, ξέρεις, έχω δεύτερες σκέψεις, έχω ρωτευτεί. Δεν της κάνει κανένα άνοιγμα του στυλ, συναισθηματικού τέτοιου τύπου, παρά της λέει ότι ουσιαστικά τι της λέει. Λοιπόν, έλα να παντρευτούμε και γιατί με ενοχλεί που δεν με παντρεύεσαι, γιατί εγώ το μόνο πράγμα που έχω στο όνομά μου και είχα μέχρι πρόσφατα καθαρό είναι η θέση μου δίπλα σου, δηλαδή το ότι είμαι μέλος του Kingsguard. Αυτό το λέρωσα γιατί πήγα μαζί σου, άρα ο όρκος που έχω πάρει είναι βρώμικος και πώς μπορώ να εξηλωθώ γι' αυτό, να σε παντρευτώ. Δηλαδή, δεν είναι αυτή μια πάρα πολύ ελκυστική πρόταση που της κάνει, δεν είναι ρομαντικό αυτό το πράγμα, δεν είναι... Μην τον βλέπετε κορίτσια που κλαίει με θέα τη θάλασσα και τον αέρα στα κατάρτια. Δεν είναι ρομαντική αυτή η σκηνή, μην τον πάρετε για το αγόρι που... Τη άνοιξε την καρδιά τη και έτσι λοιπόν αισθάνεται. Είναι δηλαδή, μου λες, είναι ο κλασικός αυτός τύπος που έρχεται και κλαίγεται και αυτό περιμένοντας το ανοιγματάκι. Είναι δηλαδή αυτό το. Είναι αυτός ο τύπος και δεν τον αντέχω. Δεν τους αντέχω αυτούς. Είναι παντού γύρω μας. Μη μασάτε επειδή ρίχνουν δύο δάκρυα. Do not give a fuck. Λοιπόν. Και φυσικά του λέει. Είναι πάνω από μένα, πώς σου πω, είναι πάνω από το όνομά μου, πάνω η ιστορία, ας πούμε, γράφεται και δεν είναι καν θέμα θρόνο, ας πούμε. Είναι, δεν μπορεί και να κάτσει να το εξηγήσει τι έχει πει ο πατέρας της, ότι εδώ πέρα θα έρθει ο χειμώνας και άμα δεν είναι Ταργκάριν στο θρόνο θα γίνει το σώσε. Οπότε, αλλά του λέει, μην σε χαλάει, γιατί εγώ έχω συνεννοηθεί με τον Λένορ και δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε μαζί και να συμβαίνουν πράγματα. Και εννοείται ότι συνεχίζει κομπλεξικά να κλαίγεται. Τι θες δηλαδή να γίνω ο πόρνος σου, αυτό μου λες. Θες να γίνω ο πόρνος σου. Αυτή είναι η φάση. Μισό λεπτό δεν κατα. Αυτό. Αυτός. Γίνεται αυτό το πράγμα. Και λες εσύ τώρα, θεατή, που δεν έχεις διαβάσει τα βιβλία. Ενδεχομένως ξεκινάει ένα side story. Will they, won't they μεταξύ τους, λέω εγώ. Έχεις δει 100 σειρές. Συνήθως ναι, μετά από μια τέτοια σκηνή. Πυροδοτείται κάτι τέτοιο, ότι ενδεχομένως εσύ βλέπεις στο μέλλον της Ρενίρ ότι μπορεί αυτός ο τύπος να είναι το big love, το δεν ξέρω αυτό το που... Μεγάλο λάθος, το μεγάλο λάθος, μια μανούρα τριγύρω, μια μύρλα, κάτι ο τύπος που, ξέρεις, the one that got away, ρε παιδί μου, αυτός που θα πρέπει. Όχι, δεν είναι ούτε αυτό. Η επόμενη σκηνή που έχουμε είναι με την Alicent. Η οποία Alicent, ας πούμε, πάει να το παίξει έξυπνη, τον καλεί στις καμαρές της και θέλει να τον ψαρέψει για το... γιατί έχει στο μυαλό της ότι, ωραία, ήπιε το τσάι, άρα μπορεί να έμεινε έγκυος, άρα μάλλον ισχύει αυτό που μου πάνε για τον Damon. Mm-hmm, δηλαδή, αυτή πάει για Damon. Ναι. Και τι γίνεται, Θοδωρή? Τι να γίνει. Τι να γίνει. Έγινε το αντίστοιχο του σηκώνεται ο Μήλος Θεόντος της να βαρέσει τρίποντο στα τυφλά.
Και η μπάλα χτυπάει ταμπλό και μπαίνει μέσα. Αυτό έγινε. Ακριβώς αυτό έγινε. Όπως ακριβώς το περιγράφει ο Θοδωρής. Το βάλε. Είναι ο Βλάκας ο άλλος και της λέει, όσο η άλλη είναι σε φάση ρίχνει άδεια να πιάσει γεμάτα, ότι δεν θέλω να αμφισβητήσω την αγνότητα της πριγκιπέσης, αλλά... εντάξει, του λέει, ξέρω ότι στην νεότητα, λες και αυτή είναι 100 χρόνων, στην νεότητα, νεμανικά μας χρόνια γίνονται και βλακίες. Έχει πέσει στο μυαλό σου να έχει κάνει καμιά βλακία το κορίτσι η φίλη μου? Και αυτός είναι σε φάση, ναι, μίλες, αλλά ναι, το κάναμε. Θα σου το πω έτσι. Ναι, κάναμε το σεξ. What the fuck. Ναι, τι να πω, τραγική κατάσταση. Δηλαδή, αυτός, ας πούμε, δεν ξέρω, του πήρε ένα 24ωρο, I guess, να ξεκινάει να παίρνει εκδίκηση για τη Ρενίρα. Και όχι μόνο αυτό, νομίζω ότι η προτεραιότητά του σε εκείνη τη φάση είναι τόσο απεγνωσμένος να ξεπλύνει, ας πούμε, το όνομα, όχι το όνομα, την ψυχή του, I guess. Έχει πάρει τόσο βαρέως ότι έκανε αυτή τη βλακεία, ότι, ρε παιδί μου, έκανε το σεξ με τη Ρενίρα και δεν έχει αντάλλαγμα γι' αυτό. Ότι ουσιαστικά χάλασα τη θέση μου, πρόδωσα το καθήκον μου και δεν έχω τίποτα, ας πούμε, να κάνω σόφορ. Εν τω μεταξύ, hashtag μόνος του η όλη φάση. Εντελώς. Όλοι αλλού κοιτάγανε, τον Ντέμον κοιτάγανε και αυτό ήταν σε φάση. Ναι, λοιπόν! Το κάναμε, λοιπόν! Καταρχάς, ποιος είσαι εσύ? Καταρχάς. Πρώτη ερώτηση, ποιος είσαι καν εσύ? Αυτό. Λοιπόν, και τη το λέει η μεγάλη επιτυχία, πολύ μεγάλη. Σε εκείνη τη φάση βλέπουμε μία σκηνή με τον Βισέρις και τον Λάιονελ, τον μπαμπά του Λάρι που λέγαμε και του Χάρουιν, το καινούργιο του χέρι, όπου, ρε παιδί μου, του κάνουν, την ώρα που μιλάνε, του κάνουν και μία θεραπεία για τη λέπρα του. Έχει λέπρα ο Βισέρις και γενικά... Μέσα σε όλα. Μάλλον εξαιτίας όλων, γιατί... Αυτό είναι μια μεταφορά που κάνει η σειρά Παύλα Μάρτιν για το βάρος, ας πούμε, του να είσαι βασιλιάς και τι μπορεί αυτό το πράγμα να επιφέρει στην υγεία σου. Mm-hmm. Βεβαίως υπάρχει και η θεωρία από τα βιβλία ότι μπορεί οτιδήποτε, ειδικά δερματικό, αλλά και γενικότερα αρρώστιες που βρίσκουν τους βασιλιάδες στο King's Landing, στο Westeros, μπορεί να συμβάλλει σε αυτές ο ίδιος ο σιδερένιος θρόνος. Υπάρχει δηλαδή η θεωρία ότι ο μύθος, η φήμη, η ιδέα ότι ο σιδερένιος θρόνος, όταν δεν σε θεωρεί άξιο βασιλιά, ουσιαστικά, ξέρεις, σε αρρωσταίνει. Και ξέρεις, ωραία, είναι γνωστό. Ωραία δυσιδαιμονία αυτή. Ναι, έχουν πει ότι, ρε παιδί μου, ούτως ή άλλως ματώνεις πάνω εκεί, γιατί έχει αυτές τις αιχμές που έχει. Θυμάστε και από το τρέιλερ της σειράς ενδεχομένως ότι είχε γίνει και είχαν δείξει και ένα κοντινό στο χέρι του Βισέρις να ματώνει πάνω στο θρόνο, να στάζει, ας πούμε, αίμα. Θεωρείται και αυτό, υπάρχει και αυτό, σαν, ξέρεις, ο Έρης, ο μπαμπάς της Ντάνη, υπήρχε πάρα πολύ έντονα αυτή η φημολογία για αυτόν, ότι τον τρέλανε και το ίδιο το έπιπλο, σε ένα βαθμό, και τον αρρώστενε. Ο Μίγκορ, ο Κρούλ. Κάτι, το έχω πάθει εγώ αυτό από τον προηγούμενο καναπέ μου, είναι η αλήθεια. Ήταν τόσο παλιός που πραγματικά... Είχα παράλληλο σκοτώψει να μείνω, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, με είχε διαλύσει. Έχεις και τη μέση σου. Ακριβώς. Και θες και τέτοιο. Τον άλλαξες όμως. Τον άλλαξα. Όχι, θα κάθομαι στον ίδιο σιδερού θρόνο για αιώνες. Εκεί πέρα με τα αγκάθια, με τα σπαθιά. Αυτό, μα πραγματικά τι έπιπλο. Κάποιος το λιάνει λίγο, να το φτιάξει και το λιπλάκι. Που βέβαια, ξέρετε, το σιδερένιο θρόνο τον έφτιαξε έτσι ο έγκονο κατακτητής. Θεωρούσε ότι είναι μια καλή σύνθεση αυτή, γιατί ένας βασιλιάς δεν πρέπει ποτέ να κάθεται άνετα και ήσυχος. Οπότε, να είστε alert. Να είστε στην τζίτα. Τον Μέγκορ δε τον Κρούρ πήγα να πω ότι τον είχαν σκοτώσει στον ίδιο το θρόνο. Οπότε θέλω να σου πω, αν δεν σε πηγαίνει ο σιδερένιος θρόνος, στο γεροδιάολο να πας. Ναι, εκτός αν σε προλάβει ο Ντρογκόν και έρθει εντελώς τυχαία και κάψει το θρόνο, αντί να κάψει αυτόν που σκότωσε τη μάνα του. Πήρε μια ριζοσπαστική, ας πούμε, απόφαση, τα λέγαμε. Ήταν ήταν μια ριζοσπαστική απόφαση. Και μην ακούσω ότι δεν μπορούσε να κάψει τον Τζον γιατί ήταν Ταργκάριεν, γιατί αυτό το είχε κάνει established λάθος η προηγούμενη σειρά. Και τώρα σε αυτή τη σειρά βλέπουμε τη μάνα Ταργκάριεν της Ρενίρα να καίγεται στην πυρά
στην, από Δράκο στην κηδεία της και το μωρό μαζί. Εγώ είχα πει, θα γίνουν ακολουθίες, παιδιά, σε αυτές τις δύο σειρές, γιατί γράφανε βλακίες οι προηγούμενοι. Λοιπόν, η Ντάνη ήταν που δεν καίγεται κανονικά από τη φωτιά. Η Ντάνη είναι η special one. Fuck it, προχωράω και θα νευριάσω πάλι. Λοιπόν, ναι, οπότε... Σε εκείνη τη φάση ο Βυσέρης, είναι λίγο πικραμένος, γιατί ουσιαστικά του λέει ο Λάιονελ ότι εσύ, μην είσαι έτσι, γιατί έχεις φέρει την ειρήνη στο βασίλειο, μάλλον συγγνώμη, έχεις διατηρήσει την ειρήνη που είχε φέρει ο Τζαχέρης μετά από μια πάρα πολύ μαύρη περίοδο και θα έπρεπε να είσαι περήφανος που είναι τόσο okay τα πράγματα επί βασιλεία σου και είναι ο άλλος σε φάση ναι, αλλά κάποιες φορές σκέφτομαι ότι θα ήθελα να είχα... να είχα και εγώ, ρε παιδί μου, προκλήσεις να αντιμετωπίσω. Ορίστε, ο εγωισμός, ο αντρικός εγωισμός θα έρθω να πω, που όχι, προτιμώ και να το... καεί το σύμπαν. Θέλω να έχω πετύχει και εγώ πράγματα. Εμένα δεν μου αρκεί, ρε παιδί μου, απλά να κάνω τη δουλίτσα μας και να είμαστε ωραίοι και σωστοί και το ένα και το άλλο. Όχι. Όχι, να γράψει δηλαδή, ιστορία έμεναν. Ναι, ξέρετε, κάποιες φορές η διεκπαιρέωση είναι καλό πράγμα. Γιατί ειδικά αν είσαι βασιλιάς, η μη διεκπαιρέωση μπορεί να οδηγήσει, ας πούμε, σε πανελευθερίες, δεν ξέρω, καταστροφές. Πράγματα που ενδεχομένως θα γίνουν σε αυτή τη σειρά. Οπότε, ναι. Be careful what you wish for. Ελώτη, διεκπαιρεωτή τον λέγανε. Να το. Να τα, έτσι. Να τα. Έτσι, μπράβο. Αυτό. Αυτό, ναι, Θοδωρή μου. Αυτό να τοποθετήσω στο τραπέζι σήμερα. Αυτό. Και, και να σου πω. Βγάζουν δρόμο απ' έξω. Όχι, όχι, καλέ. Και εγώ αυτές τις μπουρδες έλεγα. Τις έλεγες. Βεβαίως. Εντάξει. Μου είναι δύσκολο να το δω, γιατί σε ξέρω σε πολύ. Next level, αλλά ναι, κάποτε όλοι μας έχουμε πει τη βλακία μας, μωρέ. Ακριβώς, άνθρωποι. Ελπίζω μας, να την αφήσουμε, ξέρεις, 20-25 χρόνια εκεί, κάπου όπα. Λοιπόν, ναι, και πάμε στο feast, πάμε στους αραβώνες πια, όπου ξαναβλέποντας το επεισόδιο, για να μην ξανακάνω spoiler μιλώντας για σκηνή με άλλο επεισόδιο, το ξανάδα. είναι η φάση που μπαίνει ο Jason ο Lannister και θυμήθηκα εσένα ότι την προηγούμενη φορά που είχε... ναι, την προηγούμενη φορά που είχε εμφανιστεί ήταν η φάση αυτό, καλώς ήταν και είμαστε τα δυο. Λοιπόν, έγινε χειρότερα αυτή τη φορά, γιατί ήρθε και εξαπέλυσε τον σεξισμό του παντού. Ήταν σε φάση... Έρχεται πάει να κάνει τη χαιρετούρα, πώς είναι στους γάμους που στέκεσαι και σου δίνουν όλο το χέρι και σου λένε και στα δικά σας και να σας ζήσουν και όλα αυτά. Πάει να ευχηθεί ο Λανιστερέος στο Βυσέρις και τη Ρενίρα. Α, δεν έχει έρθει ακόμα η Βασίλισσα. Η Άλισεν δεν είναι εδώ. Όχι, έχω καταλάβει ότι ετοιμάζεται ακόμα, λέει ο Βυσέρις. Και φυσικά ο Τζέισον δεν μπορούσε παρά να σχολιάσει. Να γιατί είναι οι άντρες που κάνουν πόλεμο και που πηγαίνουν στον πόλεμο, γιατί οι γυναίκες δεν θα ήταν ποτέ έτοιμες στην ώρα τους. Κυριολεκτικά, καλό μας τα δυο. Ειλικρινά, μας έλειπε αυτό. Ναι, απόψεις. Καλές απόψεις. Και αναρωτιέται τώρα αυτός. Και αυτό είναι μεγάλο μεγάλο. Θέλω να πω με τεράστια περηφάνεια ότι αυτό είναι μια από τις πολύ συγκεκριμένες. Ένα από τα πολύ συγκεκριμένα στερεότυπα τα οποία εγώ προσωπικά καταρρύπτω στην πράξη. Α, ναι. Ναι, αυτό θέλω να πω. Τι θες να πεις όμως αυτό. Πάντα, για τα πάντα περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Αυτό α, ναι! Α, ναι, παιδιά, δέχομαι τα συγχαρητήρια. Ξέρεις που πήγε το μυαλό μου στην ατάκα του και λέω, τι θέλει να καταρρύψει, ότι επειδή δεν θα πάει στον πόλεμο, πού το πάει. Λοιπόν, ναι. Αυτό. Και αυτό βγαλμένο, παιδιά, από τη ζωή, αυτές οι ατάκες και όλα αυτά. Αυτός, και τι εννοώ, ότι ας πούμε τώρα αυτός θα δει αυτό το γάμο και όλη αυτή την κατάσταση και ακόμα θα αναρωτιέται γιατί δεν μπήκε αυτός. Δηλαδή, γιατί δεν του δώσαν τη Ρενίρα, αυτός ακόμα αναρωτιέται, είμαι σίγουρη. Μα γιατί δεν ήθελε εμένα που έχω όλα τα καλά. Και τα λέω έτσι και νόστιμα και ωραία. Τα αστιάκια, αστιά τώρα. Έχω ένα γνωστό που αναρωτιέται γιατί δεν μπορεί να κάνει σχέση. Είναι πάρα πολύ μακρινός γνωστός, παιδιά, δεν κάνω παρέμβαση αυτόν τον άνθρωπο, να ξέρετε. Μου αναρωτιέται γιατί δεν μπορεί να στεριώσει μια σχέση και κάνει απλά δεξιά-αριστερά πραγματάκια. Αλλά ταυτόχρονα είναι σε φάση όλες οι γυναίκες είναι πτάνες. Οπότε αυτός ο άνθρωπος αναρωτιέται όμως γιατί δεν έχει σχέση. Λοιπόν, ξέρω εγώ, φίλε μου. Λοιπόν. Είμαι έξαλλος το επεισόδιο. Λοιπόν. Και γίνονται δύο πάρα πολύ grande είσοδοι σε αυτή τη φάση. Αρχικά μπαίνει ο Ντέιμον, ο οποίος επιστρέφει στο King's Landing μετά από θεωρητικά εξορία κτλ. Έρχεται να γιορτάσει την ανιψιά του, τις χαρές της. Ήρθα στις χαρές σου. Ήρθε. Και κατόπιν έρχεται και η Alicent, που, παιδιά,
πόσα μηνύματα έλαβα για τη φορεματά της Alicent. Αλήθεια, πάρα πολύ ωραία. Το πράσινο αυτό μιλάμε. Το πράσινο, ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. Έλαβα μήνυμα, έλαβα μήνυμα. Όχι ένα, τέσσερα ή πέντε. Για το φόρεμα και για την είσοδό της, έτσι που μπαίνει πάρα πολύ δραματικά. Σταματάνε μουσικές, σταματάνε. Εντάξει, είναι Βασίλισσα και μπαίνει γι' αυτό. Και διακόπτηκε τον άντρα της, γιατί αυτός είχε ξεκινήσει να βγάζει λόγο Βυσέρης. Ούτε αυτό δεν μπορεί να κάνει. Ξεκίνησε να πει δύο κουβέντες. Το κατουρίσανε γι' αυτό. Λοιπόν, και είναι και η πρώτη φορά που πεπισμένη ότι έχει γίνει. Όχι πεπισμένη, ξέρει ότι αν μη τι, δεν ξέρω αν έχει πάει με τον Ντέιμον η φίλη μου, αλλά έχει σίγουρα πάει με τον Κρίστον Κόουλ. Οπότε, φτάνοντας στο τραπέζι, τα φυλάκια μου, ξέρετε, σταυρωτά και τέτοια, της κάνει ένα. Όλες μου τις ευχές. Stepdaughter. Δηλαδή, τύπου. Ναι, από εδώ και πέρα να ξέρεις ότι είμαι σκέτα η μητριά σου. Είμαι, ξέρεις. Βάζω απόσταση πια πάρα πολύ. Mm-hmm. Και πριν η μητριά σου ήμουν, αλλά δεν ψινόμουν γι' αυτό. Mm-hmm. Τώρα πλέον σε λέω και stepdaughter, άντε γεια. Συγχαρητήρια. Και κρατήστε σας παρακαλώ πάρα πολύ το σχόλιο που κάνανε τα αδέρφια Strong, ο Λάρης και ο Χάρουιν, την ώρα που έμπαινε με τη φορεματάρα η Alicent, που λένε ότι, ξέρετε παλιά πώς ο οίκος των Hightower καλούσε τα banners του, τους πιστούς του, τους ακόλουθους, για πόλεμο βεβαίως, με πράσινο, με το χρώμα πράσινο. Οπότε το πράσινο φόρεμα κρατήστε το, γιατί το χρώμα αυτό σε σχέση με την Alicent θα αποκτήσει και άλλη σημασία αργότερα. Και μαζί, μιλώντας για banners και Hightowers και τα λοιπά, έχουμε και ένα φιλικό ζευγάρι της οικογενείας που την πλησιάζει να της δώσει συγχαρητήρια και τέτοια και της λέει ότι εντάξει, έχουμε στεναχωρηθεί όλοι για την αποχώρηση του μπαμπά σου, κουράγιο κτλ. Να ξέρεις ότι η Old Town είναι, θυμάστε, πάνε εκεί οι Masters και σπουδάζουν κτλ. Γι' αυτό και οι High Towers γενικότερα είναι από τους σπουδαγμένους οίκους, γιατί είναι στην πόλη που η γνώση είναι εκεί, οι βιβλιοθήκες, εκεί είναι όλα τα αυτό. Οπότε είναι κάπως next level σε επίπεδο σπουδών, πες το έτσι. Και της λέει αυτό, εκεί είναι και η έδρα τους, έτσι, ναι. Και της λέει ο τύπος, Old Town stands with you. Κρατήστε το κι αυτό. Οπότε, πηγαίνουμε στον Ντέιμον. Ο οποίος Ντέιμον έχει στρογγυλοκάτσι. Έχει ακόμα αυτό το μάλι το εκνευριστικό, το κοντό, που δεν άρεσε στη φίλη μας την Άνση. Ναι, το έχει. Και είναι ο κύριος Τζέραλντ, ξάδερφος νομίζω, της γυναίκας του. Σχετικά είναι αυτά τα πράγματα και αυτά, δεν χρειάζεται να το ψηφίσει. Δεν έχει καμία. Ναι. Ξάδερφος, μπατζανάκι, ναι, 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 ναι. Που πάει και του λέει, η γυναίκα σου πέθανε, πιστεύω το θυμάσαι. Και είναι αυτό σε φάση, ναι, κάηκε η καρδιά μου, άστο, πάρα πολύ κρίμα αυτό που σε ανάβε. Και... δεν μπορώ να το συζητώ. Δείξτε μου τώρα πώς θα πούνε το μπαρ, αν είναι εύκολο. Ναι, ναι, ναι. Πού είναι το ανοιχτό μπαρ. Και είναι άλλο σε φάση, του υπονοεί ότι ξέρω ότι ανακατεύεσαι εσύ στο οτιδήποτε συνέβη. Του λέει, συγγνώμη, με προειδοποιείς για κάτι, με απειλή. Όχι, του λέει, δεν υπονοώ κάτι. Κάνω μια κατηγορία, λέει ο Σερτζέλ. Δηλαδή, όχι, στο λέω ότι έχεις κάνει βλακία. Στο λέω ότι το ξέρω ότι ήσουν εκεί. Και ότι φταίς. Οπότε για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Και πες. Όχι, τίποτα. Αυτό ότι είναι που είναι μια περίπτωση, μια κατάσταση αυτός από μόνος του. Τον κούρδισε ο άλλος και ο άλλος με το που μπήκε. Ξέρετε, δεν θέλει. Δηλαδή μυρίζει την παρούτη κατάσταση. Και θέλω να πω κιόλας ότι είναι ωραίο το misdirection αυτό που κάνει το επεισόδιο σε αυτό το σημείο. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν θα τη βγάλουν καθαρή. Δηλαδή κάτι θα γίνει τώρα σε αυτό το. Στάνταρ. Αλλά είναι ωραίο το misdirection το ότι εμφανέστατα περιμένουμε ότι θα γίνει κάτι σχετικά με τον Ντέιμον. Εννοείς το σου αρέ αυτό. Ναι, ότι, ναι, 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 ότι θα γίνει, ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. Και κάπως, ξέρεις, το απαντάει ο Ντέιμον σε φάση, α, να σου πω, θυμάσαι ότι βάσει κανόνα ο σύζυγος κληρονομεί την περιουσία της, έτσι. Το θυμάσαι αυτό, του λέει. Το θυμάσαι ότι εγώ θα πάρω όλη την περιουσία, δεν το σου έχει διαφύγει. Ο άλλος φυσικά γίνεται πάλευκος, κάτοχρος και φεύγει κι αυτός. Και έχουμε τώρα, προσέξτε, έχουμε δύο σκηνές που έρχονται σε, που κάπως ταιριάζουν μεταξύ τους, θα δείτε γιατί. Στην πορεία εννοώ. Έχουμε μία σκηνή μεταξύ Ντέιμον και Λένα στο τραπέζι, δηλαδή λίγο κοιτιούνται, κάπως παρατηρούν ένα τον άλλο και τελικά καταλήγουν να χορεύουν. Οκ. Okay.
Και μετά... Το κρατάμε. Το κρατάμε και μετά χορεύει ο Ντέιμον με τη Ρενίρα. Θοδωρή μου, θέλουμε να γιάσουμε, θέλουμε να μην το πάμε εκεί. Αλλά εκεί μας πάει. Αλλά εκεί μας πάει. Δηλαδή, τώρα εσύ πας θιός στις ανιψιάς σου τον Αραβόνα, ναι, και παλεύεις, ας πούμε. Είναι δύσκολο να μην τη φασώσεις στον dance floor. Και στην δηλαδή, μπούκα είναι... ήδη, έτσι, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, ήδη και, που είναι, και που είναι εκεί, ακραίο είναι. Είναι λίγο σε φάση, δεν το πιστεύω ότι ήρθε αυτή, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, είναι ούτως ή άλλως λίγο... Τι κάνει αυτός εδώ? Πότε έρχεται, είναι σε φάση... Δεν με νοιάζει τίποτα. Δηλαδή και που. Ξέρω ότι και το που ήρθε πολύ είναι. Του μπουμπουνάει και ο άλλος στις απειλές, παύλα κατηγορίες, παύλα δεν ξέρω τι. Οπότε τώρα ο Ντέιμον είναι. Έχει μπει σε ακραίο mode. Δεν με νοιάζει κιόλα. I don't give a fuck. Και ξέρετε ποιος άλλος does not give a fuck. Η Ρενίρα, η οποία την ώρα που χορεύει να του λέει. Επειδή. Κοίτα, να δεις. Δεν είναι ότι δεν θεωρώ ότι κρύβουν αλήθεια τα λόγια της. Ας πούμε ότι θα το έκανε entertain σε σκέψη. Ναι. Όμως, σε αυτή την παρούσα φάση, νομίζω περισσότερο απλά θέλει να τον προκαλέσει, γιατί mm-hmm. είναι σε φάση. Όχι μόνο εγκομενικά να τον προκαλέσει. Θέλει να δει, ρε παιδί μου, να σου πω, μήπως είσαι και λίγο τζαμπαμάγκας. Μήπως μας το παίζεις και λιγάκι. Ξεκάθαρα θέλει να το δει. Δεν το συζητώ, εννοείται. Αυτό είναι σε φάση. Ωραία. Θέλω να δω που θα πάει λίγο αυτό. Αυτό, άμα είσαι τόσο χάρντας και μας το παίζεις σκληρό και ήθελες να με παντρευτείς και τέτοια, κάτω τώρα. Κάτω τώρα, ρε φίλε. Όχι, αλήθεια, κάτω τώρα. Απέχουμε χι μέρες από το γάμο. Κλέψε με, πήγαινε μέσα στον Dragon's Den και παντρέψουμε. Να σε δω. Μπορείς να το κάνεις, δεν μπορείς να το κάνεις. Γιατί την τελευταία φορά που πήγες κάτι να κάνεις, εγώ θυμάμαι ότι έμεινα με το στο χέρι στο τέτοιο, στο King's Landing, στα στενά. Οπότε νομίζω ότι απλά ξέρεις, λες πολλά και δεν κάνεις τίποτα. Οπότε πιάνει φάση σου. Αυτή τη στιχομηθεία, όχι τη στιχομηθεία, την ενέργεια αυτή τη στιχομηθεία την παρακολουθεί ο Βυσέρης. Δηλαδή σε φάση. Ρε, ειλικρινά δεν μπορεί να πιει ούτε ένα ποτό. Μα, ειλικρινά δεν μπορεί να πιει ούτε ένα ποτό. Είναι φοβερό. Ρε φίλε, είναι φοβερό. Δηλαδή δεν μπορεί. Είναι τώρα σε έναν αραβόνα, ρε φίλε. Και έχει πίνει το κρασάκι του, έχει το. Έκοβε εκεί το φαγητό του πιο πριν. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Απλά κοιτάει τον dancer, τι ωραία να χορεύουν. Και ξαφνικά βλέπει τον Ντέιμον να την αρπάζει από το λαιμό. Και να είναι ωριακά να τη φιλήσει και απλά παρεμβάλλονται κάτι κεφάλια ανάμεσα. Και τι σκέφτεται ο Βυσέρης, πιστεύεις εκείνη την ώρα? Δηλαδή, πες μου, σου παρακαλώ. Εγώ σκέφτηκα κατευθείαν τη σκηνή στο Miami Vice του Michael Mann, που είναι ο Χωσέ Γέρο με το υγρό αυτό βλέμμα, τέλος πάντων, και κοιτάει στο κλαμπ να χορεύουν ο Colin Farrell με τη Gong Li. Και όταν λέω χορεύουν εννοώ. Άρα, Παναγία, αυτό, ναι, αυτό που σκέφτεται. Όταν λέω χορεύουν εννοώ. Ας το κάνει κάποιο χορό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, βασικά. Να δημιουργούν κάτι σύμπαντα εκεί πέρα, τέλος πάντων, χορεύοντας. Και αυτός από μακριά κοιτάει, έτσι παρεμβάλλονται όλοι, χορεύουν, υδρώτες, τον άλλο κτλ. Και αυτός από μακριά κοιτάει, βέβαια είναι άλλη περίπτωση, γιατί αυτός είναι σε φάση. Αυτός την κουστάρει. Αλλά είναι άλλη περίπτωση, αλλά ξέρεις, πήγε το μυαλό μου εκεί πέρα. Ότι είναι μια αντίστοιχη, ξέρεις, μακριά από την άλλη άκρη του κλαμπ. Είναι σε φάση. Δεν το πιστεύω ότι γίνεται αυτό μπροστά, μπροστά στα μάτια μου. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν όντως να συμβαίνει αυτό τώρα. Δεν γίνεται. Ναι, παιδιά. Κι όμως συνέβη, Βυσέρη συνέβη. Και ξέρεις τι, δεν είναι καν το τελευταίο πράγμα που θα σου συμβεί σε αυτό το πάρτι. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν, μιλάει ο Κρίστον, τον οποίο καταλαβαίνετε τώρα γιατί τον συχαίνομαι. Μιλάει ο Κρίστον με τον Τζόφρι. Ωραία, και ο Τζόφρι κάνει κάποια ανάρμοστα σχόλια. Ωραία, υπονοεί, ανάρμοστα, σύμφωνα με την ηθική του Κρίστον. Αλλά τέλος πάντων, εγώ σου λέω ότι εσύ τσαντίζεσαι, γιατί αυτός πάει να κουτσομπολέψει. Σου λέει ότι όπως ξέρεις εσύ τη Ρενίρα, ξέρω εγώ το λένε, ωραία, θα γίνει χαμός, θα περάσουμε τέλεια. Τέλεια να περάσουμε, ναι. Αυτό, ο Τζόφρι αυτό ουσιαστικά θέλει να κάνει. Θέλει απλά να κλείσει λίγο το μάτι του στυλ I know you know, you know I know, δηλαδή. Αυτό στο Friends, ότι αυτό, don't know, we know. Ναι, και γενικά ότι ξέρεις, θα περάσουμε. Ναι, μωρέ, κουτσομπολιό. Πάει να κάνει λίγο, θέλει να δώσει λίγο αλατοπίπερο. Ένα chit-chat. Α, μπράβο. Την ώρα που οι άλλοι χορεύουν και τέτοια. Και τι είναι το πιο φυσιολογικό φυσικά να γίνει? Να του λιώσει ο Κρίστον το κεφάλι. Δηλαδή, είναι τέτοιο το κόμπλεξ αυτού του ανθρώπου, τόσο βαθιά ριζωμένο. Είναι το τι είπε αυτός σε μένα, ναι. Σε μένα, αυτός, τον άντρα κλαντο, ναι. Ναι, ναι, τον αυτός... υπότηρε που εγώ είχα ρίξει τον Ντέιμον από το άλογο του στο τουρνέ, εντάξει. Εγώ το είχα κάνει αυτό, δεν το είχε κάνει άλλο. Τον δείχνει,
θα έρθει αυτός να μου πει εμένα ναι. Εγώ έχω να πω ότι τώρα, ας πούμε, που το εξηγήσεις και εσύ και δίνεις ένα context και ένα color commentary που λέμε, κάπως το καταλαβαίνω περισσότερο ως πρόθεση και ως... Έχω μια καλύτερη εικόνα, τέλος πάντων, του που έγινε. Θεωρώ ότι δεν... Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι βάσει αυτό που είδαμε στη σειρά καθαρά, το escalation, σε αυτό που, το escalation μέχρι ήταν αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Δηλαδή, είναι αδιανόητο. Όσο, δηλαδή, άμα αυτό ήταν τόσο ανισόρροπο και τόσο κομπλεξικό, θα έπρεπε να το έχουμε καταλάβει περισσότερο. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, συμφωνώ απόλυτα. Ήταν ακραίο escalation. Δηλαδή, μα και εγώ που έχω το context, εγώ ναι, περίμενα να δω και τη σκηνή που να σου πω. Και πάλι ήταν το leap, ήταν τεράστιο. Ναι, και είμαι σε φάση. Τι γίνεται κάτι τεράστιο. Δεν καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και το ξανά είδα και λέω. Ήταν όντως γι' αυτό. Γι' αυτό το πράγμα συνέβη τώρα. Έτσι, δηλαδή. Ναι. Επειδή του είπε ο άλλος, ξέρω ότι είσαι γκομενάκι της Ρενίρα, εγώ είμαι γκομενάκι του Λένορ, ναι, και όλοι μαζί τετράδα θα περνάμε γαμό. Ναι. Είναι αυτός τώρα λόγος για αυτό το πράγμα που έγινε. Ναι. Και όχι λέω. Είναι τρόπος να κάνεις το escalation ως εκεί. Δηλαδή, χτίσε το λίγο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Mm. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, πώς σου πω. Όντως, τόσο ανισόρροπος. Το, ναι, ξαφνικά λιώνει ένα κεφάλι. Παιδιά, του είναι στο κεφάλι. Τελώς από το πουθενά. Δηλαδή, δεν το... What the fuck. Και να βλέπουμε, ξέρω εγώ, ότι η Ρενίρα να φωνάζει Λένορ, Παναγία μου, να τρέχει και αυτά. Εκεί είναι ο κύριος όπου τη μάζεψε για να μην φάει κανένα σκαμπυλί. Είναι ο Χάρουιν που σας λέω. Remember the name. Πάρα πολύ καλά, remember it. Ναι, και. Ναι, και ο Λένορ να προσπαθεί να φτάσει στον αγαπημένο του. Φυσικά κλαίει στο πλάι του, στο τέλος. Ναι, μην χάσουμε το trope της γκέι σχέση που πηγαίνει στο γεροδιάλο, γιατί κάποιος από τους δύο θα πεθάνει, να το κρατήσουμε ψηλά. Οπότε, εντάξει, ναι, συνέβη αυτή η εξέλιξη με αποτέλεσμα τους παντρέψανε πάρα πάρα πολύ γρήγορα, αμέσως δηλαδή, μόλις άδειασε η αίθουσα, ουσιαστικά παντρεύτηκε η Ρενίρα τον Λένορ. Ήταν γλυκιά σκηνή μεταξύ τους κάπως, δηλαδή... Που δίνανε τους όρκους και εκείνη τον κοίταζε κλαμμένη, που ήταν αυτός χάλια και έκλαιγε τώρα ο άνθρωπος, του σκοντώσαν την αγάπη του, ας πούμε, και έπρεπε να κάτσει να παντρευτεί και φαινόταν οι φίλοι του ότι είναι, ξέρεις, γάμο, δεν το πιστεύω το περνάμε τώρα αυτό το πράγμα, άντε πες τα λόγια, να πάμε να κοιμηθούμε, ξέρω εγώ τώρα. Ναι, ναι, ναι. Σε μια τέτοια κατάσταση ήταν πολύ γλυκό, ναι, αυτό το πολύ μικρό στιγμιότυπο. Και κλείνουμε με τον Κρίστον, πάρα πολύ ψύχρεμα, συνεχίζει η ψυχραιμία του σε αυτό το επεισόδιο, να πάει, να πηγαίνει στον κήπο για να αυτοκτονήσει. Δηλαδή, Κρίστον, αγόρι μου. Κρίστον, είσαι 7 χρονών. Είναι δυνατό. Θες να ηρεμήσεις λίγο, θες να πιεις λίγο νεράκι. Αυτό τραγικός. Η τραγωδία. Λοιπόν, και τον σταματάει η Άλισεντ. Άλλη από εκεί που θεωρεί, έχοντας δει αυτό, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι καλό κατάλληλος τώρα να πλησιάσει αυτόν τον τύπο τώρα και να... Ναι, ναι, και να τον φέρει με το μέρος της ή οτιδήποτε. Ουσιαστικά η Άλισεντ τον βρίσκει μπόσικο, έτσι όπως είναι το χάλι του, για να τον πάρει με το μέρος της, γιατί θεωρεί προφανώς ότι θα είναι χρήσιμος σύμμαχος. Τώρα, επειδή είχε αυτή τη σχέση που είχε με τη Ρενίρα και θεωρεί ότι... Ξέρεις, θα μπορεί να μου πει 5 πράγματα παραπάνω για αυτήν, για το πώς σκέφτεται, τι κάνει τόσο καιρό, τις κινήσεις από εδώ από εκεί. Θέλει ένα ντούκι δίπλα της επίσης. Why not, καλό είναι να υπάρχει. Τέλος πάντων, σταματάμε, κλείνουμε με την Άλισεντ, η οποία τον σταματάει από το να αυτοκτονήσει. Και ουσιαστικά υπονοεί η σειρά ότι, ξέρεις, έχει αυτός πια μια δεύτερη ευκαιρία στο πλευρό της Βασίλισσας αυτή τη φορά. Ναι, τι να πω, το όχι, πώς θα πάει αυτό, και εκεί ναι, έμεινα με την απορία, θα δούμε, είναι αυτό που είπες, δηλαδή το να κάνεις αυτή την ιστορία, να φέρεις με το μέρος σου κάποιον ο οποίος εμφανέστατα, όπως έχεις μόλις δει, δεν είναι στα καλά του, είναι τόσο wildcard, να το κάνεις για ποιο λόγο, δηλαδή ξέρεις, παιχνίδι στρατηγικής με τόσο εμφανές wildcard προς το μέρος του, μόνο ο Boston Rob έχει κερδίσει στο Survivor. Οι υπόλοιποι γενικά δεν το ρίσκαν. Όχι, δεν είναι. Ναι, γιατί η Άλισεντ, γενικότερα, Άλισεντ, κακές αποφάσεις σε αυτό το επεισόδιο. Και έχω κατανόηση, έχω γενικά, είναι μόνη της, ωραία, είναι μόνη της, ολομόναχη. Τώρα δεν έχει καν αυτή την περίεργη σχέση που είχε με την Ρενίρα, δεν έχει καν αυτό. Mm. Αλλά, δεν ξέρω, decisions, okay. Οπότε μένουμε εκεί, σε αυτό το παρεάκι το φίνο που σχηματίζεται και θα δούμε πώς θα, τι ρόλο θα παίξει στην πορεία.
Και... η αλήθεια είναι ότι αυτό. Αφήνουμε τα πράγματα σε μια έκριθμη κατάσταση. Σε μια έκριθμη. Έτσι, δηλαδή, ναι. Είναι αυτό που το έχουμε πει και σε προηγούμενο επεισόδιο, ότι θα ήθελα μετά από αυτό να δω λίγο τι γίνεται μετά. Και ξέρεις γιατί δεν θα δεις. Και δεν είναι spoiler, γιατί έχει βγει το τρέιλερ. Ναι, όχι. Ναι. Όπως αντίστοιχα και σε προηγούμενες, δεν είναι. Αυτά τα ναι, αλλά ένα παραπάνω εδώ. Ένα παραπάνω. Έχει γίνει χαμός, ρε φίλε, εδώ πέρα τώρα. Έγιναν φωνικά μες στα τι λέμε. Αλλά δεν θα το δεις και γιατί θα το δείτε, γιατί όπως έχετε ήδη δει από το τρέιλερ. Τα τρέιλερ φυσικά είναι fair game, δεν είναι spoiler. Εντάξει, είναι προθετικά υλικά της σειράς. Γίνεται το time jump το μεγάλο. Και πλέον από το έκτο επεισόδιο και μετά έχουμε τις ενήλικες εκδοχές, τις ενήλικες ηθοποιούς. Γιατί πια είναι ενήλικες και σειρά, είναι δικά, έχουν κλείσει 18 τα κορίτσια, στη φάση που τις βλέπουμε. Πια έχουμε την Olivia Cooke και την Emma Darcy. Οπότε πλέον, ναι, είμαστε αλλού, πάμε αλλού. Ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες τους. Ναι, ευχαριστούμε πάρα την, πολύ. Και ελπίζω να τις ξαναδούμε. Και διαφεύγει το όνομα της. Ναι, Άρης. Και εμένα αυτή τη στιγμή. Αλλά... τις ευχαριστούμε και τις δύο που μας έχουν δώσει. Τις ευχαριστούμε και τις δύο. Ευχόμαστε του χρόνου να. Ναι. Flashbacks. Ναι, έχουμε ξανασυζητήσει από την αρχή κιόλα. Νομίζω στο πρώτο επεισόδιο, κάπως που ήταν ένα πιο γενικό overview της σειράς, ότι είχαμε συζητήσει περισσότερο για αυτή την απόφαση. Τη βασική της σειράς να ακολουθήσει ένα τόσο γραμμικό τρόπο αφήγησης, με το οποίο εγώ δεν είναι κάτι που συμφωνώ πάρα πολύ. Ένα αποτέλεσμα που έχει αυτό είναι και αυτό το περίεργο, το γκάζι φρένο που κάνει η αφήγηση σε πολλά σημεία, αλλά και το ότι, ξέρεις, εστήσανε την ομάδα, τη φέρανε στα μεγάλα σαλόνια. Και τώρα την κάνουν πέρα. Να αναλάβουν, έτσι. Την κάνουν πέρα. Οπότε η σεζόν χωρίζεται κυριολεκτικά στα δύο. Μου φαίνεται ακόμα και αυτό πρόχειρο. Δηλαδή, έχω 10 επεισόδια. Θα αποφασίζω ότι στα 5 θα έχω τις μικρές και στα υπόλοιπα 5 θα έχω τις μεγάλες και θα πάω και έτσι την πλοκή μου αναλόγως. Εγώ νιώθω πραγματικά δομικά, όπως έχω τσεκάρει τη σειρά, ότι το σκέφτηκαν έτσι. Μου φαίνεται πρόχειρο. Θα μπορούσε να κάνεις την αλλαγή της ομάδας ακόμα και στο τελευταίο επεισόδιο. Ακόμα και στα τελευταία δύο, δεν ξέρω. Δηλαδή, αν πρέπει να την κάνεις, η γνώμη μου είναι ότι θα έπρεπε σε όλη αυτή τη σεζόν να έχουμε τις μικρές. Όχι μόνο γιατί μ' αρέσουν, αλλά γιατί έχουμε πει ότι έπρεπε να αναπτυχθεί πολύ πολύ καλύτερα η σχέση τους και γενικότερα αυτά που τους συμβαίνουν τεράστια πράγματα για να τα περνάμε έτσι. Αλλά it is what it is. Ανυπομονώ να δω περισσότερα από τις νέες βέβαια ηθοποιούς, γιατί την Darcy τώρα την ψιλοβλέπω. Είναι πάρα πάρα πολύ καλή, θέλω απλά να σας πω μόνο αυτό στο έκτο επεισόδιο. Την Olivia Cooke την έχω πάρα πολλά χρόνια τώρα. Είναι πάρα πολύ καλή, είναι πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Ναι, και νομίζω ότι όλο το δύσκολο πράγμα που θα περάσει η Ρενίρα θεωρώ ότι θα το αποδώσει πάρα πάρα πολύ καλά. Αλλά την Olivia Cooke την έχω πάρα πολλά χρόνια από Bates Motel. Έχει πάει πάρα πολύ καλά στην καριέρα της. Έκτοτε έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και στο σινεμά και στην τηλεόραση. Και νομίζω ότι θα έχει να σηκώσει πάρα πολλά στην πλάτη της ως Allison, με την έννοια του, ξέρεις, νιώθω ότι πάλι το γράψιμο θα είναι αυτό που θα είναι και απλά επειδή είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Θα μας το πουλήσει τέλεια. Για να δούμε. Αυτά λοιπόν για αυτό δούμε, το επεισόδιο. Ναι. Αυτά πριν σας αφήσει αυτό το παρεάκι το φίνο. Ναι, να θυμίσουμε ότι τώρα στο Vodafone TV βρίσκεις αποκλειστικά το συγκλονιστικό περιεχόμενο του Disney Plus μαζί με όλο το πλούσιο περιεχόμενο της HBO για να απολαμβάνεις η πρώτη ό,τι πιο hot κυκλοφορεί. Συμπεριλαμβανομένου του House of the Dragon, έτσι το βρίσκεται στο Vodafone TV. Αυτά από εμάς μας ακούτε Apple Podcast, Google Podcast, Spotify και φυσικά μας βρίσκεται στο Facebook group μας. Συγγνώμη, pop για τις δύσκολες ώρες. When we make that sequel, motherfucker!